Ρωτούσα τα κορίτσια προηγουμένως πόσο καιρό τρέχει η ομάδα τους, πότε έχει συσταθεί και θα μας κάνουν μία μίνι περίληψη της δουλειάς που κάνετε, αν μπορεί κάποιος να συμμετάσχει, με ποιο τρόπο, εν πάση περιπτώσει, και άλλες πολλές ερωτήσεις που έπονται. Λοιπόν, Έλενα. Βεβαίως. Εμείς σε συνεργασία με το Δήμο είμαστε εδώ και 5-6 χρόνια περίπου. Εφόσον κάναμε κάτι δικό μας, δηλαδή φύγαμε από τον Δήμο Μπελοκύπων όπου ήμασταν, κάναμε μια δικιά μας ομάδα, βοηθάμε τα δέσποτα, συνήθως κακοποιημένα, δηλαδή δεν μπορούμε να μαζέψουμε ένα δέσποτο από το δρόμο να αρχίσουμε να το ταΐζουμε ή να το πάρουμε στο καταφυγείο μας. Απλά επειδή κυκλοφορεί αδέσποτο. Ακριβώς. Δεν γίνεται, θα μαζέψουμε πάρα πολύ αδέσποτο. Εμείς σαν ομάδα λοιπόν είμαστε 9 περίπου εθελοντές, από χρηματικής βοήθειας. Είναι μεταξύ μας οι εθελοντές ό,τι κάνουμε και από τη βοήθεια του κόσμου φυσικά, μέσω της σελίδας μας και φυσικά ο Δήμος που μας παρέχει την κτηνιατρική περίθαλψη. Που είναι πολύ σημαντική φυσικά, είναι γιατί αυτό δεν μπορούσε να το κάνετε. Σημαντικό, βεβαίως, πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια όλα τα τρέχοντα έξοδα είναι καθαρά των εθελοντών και του κόσμου που βοηθάει. Το καταλαβαίνω. Πόσες περιπτώσεις αδέσποτων κακοποιημένων συναντάτε? Πολλές. Σήμερα συγκεκριμένα βρήκαμε, ας πούμε, και ένα κουτάβι. Δεν ήταν κακοποίηση, ήταν πάνω στον κεντρικό το δρόμο. Σκοτωμένη η μητέρα ξεψυχούσε και πήραμε το κουτάβι. Γενικότερα πολλά περιστατικά. Δεν την προλάβατε. Κουτάβια τα οποία τα εγκαταλείπουν, τα πετάνε από την περίφραξη. Κουτάβια που μας ειδοποιούν να τα μαζέψουμε. Μεγάλα σκυλιά χτυπημένα. Κάποια φιλοξενούνται στα σπίτια μας. Κάποια στο καταφύγιο. Δεν ξέρω αν είναι δική μου αίσθηση. Πάντως έχω την εντύπωση ότι παρατηρείται μια έντονη φιλοζωική δραστηριότητα τα τελευταία χρόνια. Το θυμάμαι να συμβαίνει ανέκαθεν. Υπάρχουν άνθρωποι που αυτό ισχύει. Περιποιούνται ζωάκια. Έχει να κάνει με την ανθρωπιά, με το ανθρώπινο ένστικτο. Αλλά τελευταία, σαν να το παραβλέπω να συμβαίνει. Έχετε κάποια εξήγηση λογική, έστω εμπειρική, και ας μην τεκμηριώνετε με κάποιο τρόπο. Εγώ δεν συμφωνώ πολύ. Ή βγήκανε τώρα λόγω social media. Βγήκανε λόγω των social media. Μάλιστα. Πάντα υπήρχαν οι φιλόζωοι, απλά δεν βγαίναν στην επιφάνεια. Και σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, να το πω, η Ελλάδα είναι η χειρότερη σε εγκληματικότητα κατά των ζώων, έτσι. Στην κακοποίηση είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο. Ευτυχώς άρχισαν να πέφτουν και οι πρώτες ποινές, βέβαια. Απλά τώρα υπάρχει, όση εγκληματικότητα υπάρχει απέναντι στα ζώα, άλλη τόση φιλοζωία υπάρχει. Πάντως, δεν θα διαφωνήσετε ότι ξαφνικά έχουμε έναν στους δύο να έχει ένα ζώο. Με επικρατέστερα τα μεγαλόσωμα σκυλιά. Ένα στους δύο δεν το λες. Δεν είναι. Έτσι μου φαίνεται. Παιδιά, νομίζω πια ότι έχουν μακάρι όλοι, να ήταν όλοι, έτσι. Ένα σκύλο. Όλοι ζητάνε ένα μικρόσωμο που να ξέρει να βγαίνει έξω να κάνει την ανάγκη του. Το ζητάνε και εκπαιδευμένο. Πολλοί παίρνουν σκυλιά και μας τα επιστρέφουν μετά από κάποιες μέρες. Ενώ τους εξηγείς τη διαδικασία, το πόσο δύσκολο είναι. Ναι, αλλά άλλο η διαδικασία, άλλο η πράξη. Ναι, να το πάρεις το ζώο, να το εκπαιδεύσεις όπως εσύ θέλεις. Αλλά εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι που πραγματικά όμως υιοθετούν και ένα και δύο σκυλιά. Ναι. Μακάρι να γίνουν και περισσότεροι. Η χαρά μας είναι όταν φεύγει μεγαλόσωμο, μαύρο και λίγο σχημούλικο ή μύεμο. Ναι, δεν ξέρω πάντα. Είναι η χαρά μας η μεγάλη όταν υιοθετείται από οικογένεια ένα τέτοιο ζώο. Μεγαλόσωμο και μαύρο, Τώρα πάει το μυαλό κατευθείαν και σε μούργους κόπρους, αλλά πάει και σε ράτσες, γιατί δεν καταλαβαίνουμε και τα ράτσες θα αφήνουμε στον δρόμο. Ακριβώς. Ναι, πλέον έχει γίνει μόδα. Δυστυχώς, ναι. Δεν ξέρω τι να σας πω τώρα. Η αλήθεια είναι ότι στενοχωριέμαι πολύ όταν βλέπω αδέσποτα σκυλιά. Στενοχωριέμαι ακόμα περισσότερο όταν βλέπω σκυλιά που χάνονται από τους ιδιοκτήτες τους. Που δεν έχουν συνηθίσει να είναι μόνα τους, που αντιμετωπίζουν τόσο κινδύνους. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Είναι κατά πόσο είσαι υπεύθυνος ή κατά πόσο τελικά. Δεν μπορεί να το σκάσει, ρε παιδί. Το κάνεις, σου γίνεται τυχαία. Είναι ένα άλλο κομμάτι. Υπάρχει περίπτωση δηλαδή αυτοί που τα χάνουν να τα χάνουν επί τούτου? Φυσικά. Να λένε ότι τα χάνουνε. Φυσικά, φυσικά. Εννοείται αυτό. Και μετά να βρίσκονται τα. Οι περισσότερες περιπτώσεις είναι αυτές που λέτε. Τα αφήνουν δηλαδή και ισχυρίζονται μετά ότι χάθηκαν. Προσέξτε με λίγο. Αν χτυπήσετε μια φιλοζωική σελίδα, όχι απαραίτητα τη δική μας, οποιαδήποτε σελίδα, θα βρείτε. Μάλιστα ζάκια. Δηλαδή θα βρείτε όλες τις ράτσες που επιθυμείτε. Όλες τις ράτσες. Που αυτό είναι περίεργο, έτσι, να έχουν χαθεί όλα αυτά τα σκυλιά. Ακριβώς. Γιατί εγώ είχα σκύλους και δεν χάθηκαν ποτέ. Θεωρώ δηλαδή ότι ένας συνειδητοποιημένος ιδιοκτήτης θα το χάσει, αλλά θα κάνει τα πάντα και για να το βρει, έτσι. Ναι. Όπως έχουμε δηλαδή περίπτωση στον Ευκλήδη, 2 χρόνια το ψάχνω καημένος, 2 χρόνια κοινοποιεί, βάζει αφίσες. Δηλαδή θα κάνει και τις απαραίτητες κινήσεις για να το βρει. Μάλιστα. Έχετε ένα τηλέφωνο επικοινωνίας για τα δέσποτα όνειρα? Βεβαίως. Φυσικά. 693-61-62-660. Όποιος θέλει να βοηθήσει.
καλή στην Κατερίνα. Στις 31 Όπως και στη σελίδα μας. Είπαμε ότι είναι στο Barrister. Όχι, είναι στο Barrister The Lounge Cafe, Φράγκον 3. Σας περιμένουμε όλους εκεί. Είναι μια φιλοζωική βραδιά να πούμε. Βραδιά, για την διοργανώνουμε ακόμη με μία ομάδα. Έσοδα για τα τρόφιμα των ζώων. Έτσι. Ναι, δεν ζητάμε λεφτά από τον κόσμο, ζητάμε απλά τροφή, ξηρά τροφή. Και καινούριους εθελοντές. Να κάνω μια ερώτηση που δεν την καταλαβαίνω. Δεν έχει τύχει να την ξαναρωτήσω. Όταν βάζουμε τσιπάκι που υποτίθεται ότι εντοπίζεται το ζώο και χάνονται τα σκυλιά. Γιατί χάνονται αφού υποτίθεται ότι υπάρχει το τσιπάκι. Δεν είναι GPS το τσιπάκι. Δεν λειτουργεί σαν GPS. Το τσιπάκι καταχωρεί τα στοιχεία του ιδιοκτήτη. Ναι. Σε περίπτωση που το παρατήσει ή το χάσει, όπως είπατε πριν, να ο κτηνίατρος, ο κάθε κτηνίατρος με ένα σκάνερ απλό να διαβάσει σε ποιον ανήκει. Ανήκει στην Έλενα Σκορδαλή. Οπότε έχει καταχωρημένα τα στοιχεία του μέσα στο τσιπάκι. Ωραία, έτσι. Και το βρίσκει το σκυλί. Και αν θυμάμαι το σκυλί. Κάποιοι από αυτούς, όταν πρόκειται για καθαρό αίμα, δεν πηγαίνουν να τα δηλώσουν στο κτηνίατριο. Μπορούν να. Γιατί? Γιατί τα κάνουν, κάποιοι τα κάνουν εμπόριο. Κάποιοι. Επικρατεί πολύ και αυτό το κομμάτι πλέον. Είναι η καινούργια μόδα, το εμπόριο των ζώων. Ελπίζω όχι για κοινομαχίες τουλάχιστον. Και αυτό. Και αυτό. Πρόσφατα, ας πούμε, συγκεκριμένα προχθές μας καλέσανε για περιστατικό στα Γύφτικα, σε περιοχή στα Γύφτικα, η οποία λέγανε ότι υπάρχει κακοποίηση. Όχι, κατεβάζουν για κοινομαχίες. Δεν μπορεί να γίνει ένα ντου σε αυτές τις περιοχές. Έστω από εσάς. Πρέπει να γίνει από οργανωμένες φιλοζωικές, πρέπει να γνωρίζουν το πότε θα γίνει. Και αστυνομία. Είναι πρόβλημα, μεγάλη διαδικασία. Δεν είναι εύκολη. Ωραία. Υπάρχουν κάποιοι ωραία, που το ψάχνουν. Ωραία. Ναι. Για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.